Νομίζω ότι πρέπει να δούμε τις επιδράσεις της νέας διοίκησης του κυρίου Τραμπ σε δύο επίπεδα, συνδεόμενα το ένα με το άλλο. Ξεκινάμε από το επίπεδο της οικονομίας και του διεθνούς εμπορίου, όπου ενώ ο Τραμπ προωθεί μια σκληρή νεοφιλελεύθερη και υπερσυντηρητική ταυτόχρονα ατζέντα σε όλα τα πεδία, έχει μια ιδιαιτερότητα όσον αφορά τη μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενη συνταγή από τις νεοφιλελεύθερες δυνάμεις του πλανήτη, ότι με την οποία αυτή η ιδιαιτερότητα αποκλίνει. Υπάρχει ένα προηγούμενο, αλλά σε πολύ μικρότερη κλίμακα. Να θυμίσω τον υποψήφιο, τον ανεξάρτητο υποψήφιο το 1992, τον κύριο Ρος Περό, ο οποίος βέβαια είχε πάρει ένα πολύ μικρότερο ποσοστό, δεν εξελέγει πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος τότε είχε μιλήσει επικριτικά για τις χαμένες θέσεις εργασίας εξαιτίας της ναύτα, της βορειοαμερικανικής ζώνης ελεύθερο εμπορίου. Αλλά τώρα μιλάμε πια για τη διοίκηση των ΗΠΑ. Και εδώ βλέπουμε ότι οι επιλογές του κυρίου Τραμπ, τόσο σε στελεχειακό δυναμικό σε υπουργούς, όσο και οι εξαγγελίες και οι πρώτες του κινήσεις, είναι συμβατές με τα όσα έλεγε προεκλογικά, ενώ πολλοί αναλυτές, ίσως και εμείς, περιμέναμε ότι σε κάποια σημεία θα μετριαστούν οι θέσεις που εξέφρασε προεκλογικά. Ενώ λοιπόν ταυτίστηκε σε όλα τα ζητήματα με τη σκληρή πτέρυγα των Ρεπουμπλικανών, ο κύριος Τραμπ κερδίζει κρίσιμες ψήφους και αναδεικνύεται πρόεδρος στις λεγόμενες Rust Belt αμερικανικές πολιτείες, τις μεσοδυτικές κυρίως πολιτείες, που τι έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό. Ότι ήταν η παλιά βιομηχανική ζώνη των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία με την αποβιομηχάνηση έζησε τεράστια ποσοστά ανεργίας, γι' αυτό λέγεται και Rust Belt, η ζώνη της σκουριάς. Ναι, σκούρια σαν τα εργοστάσια. Αυτό λοιπόν είναι το ένα επίπεδο που έχει να κάνει με το νέο ρόλο της Αμερικής σε σχέση με το διεθνές εμπόριο. Και συνδέεται νομίζω με το δεύτερο επίπεδο, που είναι η γεωπολιτική, η γεωστρατηγική συζήτηση. Ναι, και σε αυτό θέλω να σταθούμε λιγάκι και θα μας το αναλύσουν και ο κύριος Ερβανιτόπουλος και ο κύριος Ποτόπουλος. Βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο μεγάλες μετακινήσεις από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή, ενισχύει την γεωοικονομική ισχύ από ό,τι βλέπουμε σε σχέση με την παραδοσιακά παλιά, με την καθαρή γεωπολιτική. Και το δεύτερο είναι ότι αλλάζουν οι ρόλοι. Το τρίγωνο μεταξύ των σχέσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ρωσίας και Κίνας. Έτσι, δηλαδή, εδώ υπάρχει άλλη μια διαφοροποίηση που έγινε 45 χρόνια επί Νίξον. Στην περίπτωση των Αμερικανο-Ρωσικών σχέσεων, εδώ έχουμε άλλη μια αναντιστοιχία της διοίκησης Τραμπ με την παραδοσιακή έτσι, αντιρωσική τοποθέτηση που είχαν κυρίως οι Ρεπουμπλικανοί, αλλά και οι προηγούμενες διοικήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε μια στροφή, η οποία μένει να δούμε σε τι εύρος θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα, γιατί και εκεί υπάρχουν ερωτηματικά. Και υπάρχει και στο γενικότερο πλαίσιο της παγκόσμιας της ηγεμονίας, της παγκόσμιας ισορροπίας δυνάμεων, έχουμε το φαινόμενο η αμερικανική διοίκηση να εμφανίζεται πιο πολύ απορροφημένη με το εσωτερικό της χώρας της, και ταυτόχρονα στον Ταβός ο κύριος Σι, ο Κινέζος πρόεδρος, να προσέρχεται ως υπερασπιστής της παγκοσμιοποίησης. Και την κινέζικη πλευρά να δηλώνει ότι εμείς δεν θελήσαμε ποτέ να κατακτήσουμε ρόλο ηγεμόνα στον πλανήτη, αλλά αν υπάρξει κενό, αυτό το κενό κάπως πρέπει να συμπληρωθεί. Νομίζω ότι αυτό το πλαίσιο ορίζει τη συζήτηση για τα όσα πρόκειται να δούμε το επόμενο διάστημα. Η Ευρώπη μπορεί και να συσπηρωθεί. Θα πρέπει να υπάρξουν κάποια αντίβαρα σε αυτόν τον εμπορικό πόλεμο που πιθανότατα να διχθεί, και όπως όλα βλέπουμε, και κυρίως απέναντι βλέπουμε ότι έχει απασφαλίσει και ο Τραμπ κατά της Γερμανίας, που ουσιαστικά είναι και η ατμομηχανή της Ευρώπης, όλο και είναι, έχει... το έχει πάρει σχεδόν όλο πάνω της. Πιστεύετε ότι θα μπορέσουν να υπάρξουν αντίρροπες δυνάμεις μέσα, δηλαδή να δημιουργηθεί κάποια συμμαχία? Είχατε και ένα άρθρο, σας έτσι διάβασα πρόσφατα, για να δημιουργηθούν αντίβαρα απέναντι σε αυτή την πολιτική του Τραμπ, και με ποιον τρόπο? Πρέπει να ξεκινήσουμε... Ή δηλαδή θα υπάρξει ένα μπλοκ συμμαχιών, ή ο καθένας αργότερα θα πάει, ξέρω εγώ, άλλος με την Μόσχα, άλλος με την Γαλλία, άλλος με... Υπάρχει και μια τέτοια συζήτηση. Θα μου επιτρέψετε να σχολιάσω ότι δεν είμαι τόσο αισιόδοξος
για μια ενδεχόμενη κοινή ευρωπαϊκή στάση και μάλιστα σε προοδευτική κατεύθυνση, έτσι. Γιατί μπορεί να υπάρξει και κοινή ευρωπαϊκή στάση, όπως είπε μόλις τώρα ο κ. Χαραλάμπης, υπό την συνεχιζόμενη ηγεμονία της Γερμανικής Χριστιανοδημοκρατίας, που θα σκληρύνει ακόμα περισσότερο τις περιοριστικές πολιτικές στη βάση της ανταγωνιστικότητας, για να ανταγωνιστεί τις νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται. Το ζήτημα είναι ποιο. Η διοίκηση Τραμπ έρχεται και λέει στους Γερμανούς, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος που μας ακούει, μέχρι τώρα εγώ πλήρωνα για την ασφάλειά σας, Ευρωπαίοι. Ναι. Και Γερμανοί μέσα σε αυτούς, έτσι, βασικό. Και κουμάντο στην πολιτική και την οικονομία κάνατε εσείς Γερμανοί. Αυτό λοιπόν εγώ δεν θέλω να το συνεχίσω. Αυτό λέει η διοίκηση Τραμπ. Και τι βάζει ως προαπαιτούμενο. Ναι, δεν θέλει γερμανική Ευρώπη. Θέλετε συνέχιση της ύπαρξης του ΝΑΤΟ. Θα πληρώνετε 2% του ΑΕΠ σας για αμυντικές δαπάνες, όπως λένε οι κανονισμοί του ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Διότι τόσα χρόνια πλήρωνε η Αμερική. Επειδή λοιπόν εγώ τώρα αποσύρωμαι στη δική μου ατζέντα, που είναι America First, να κάνουμε την Αμερική μεγάλη ξανά, όπως ήταν το σύνθημά του, προσπαθεί να στριμώξει τη Γερμανία στη βάση της αμφισβήτησης του δικού της, ας πούμε, της δικής της, του δικού της πολιτικού και οικονομικού ελέγχου επί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, και το ίδιο κάνει με την υπόθεση της ασφάλειας, έτσι, την υπόθεση του ΝΑΤΟ, η οποία, να θυμίσω, ότι για μια σειρά ευρωπαϊκών κρατών, της Ανατολικής Ευρώπης, της Βαλτικής κτλ., η ύπαρξη του ΝΑΤΟ στο πλαίσιο, ας πούμε, μιας ψυχροπολεμικής λογικής εναντίον της Ρωσίας, και λόγω του παρελθόντος, αλλά και λόγω της πολιτικής κατάστασης σήμερα, είναι θεμελιώδης για αυτές τις χώρες. Δηλαδή, να θυμίσω την αντιπυραυλική ασπίδα της Αμερικής και του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη, οι οποίες βλέπουν από την άλλη πλευρά την κυβέρνηση Πούτιν, έτσι, να προσπαθεί να χτίσει ένα τόξο συμμάχων, το οποίο τους τελευταίους μήνες, γιατί υπάρχουν κάποιες μικρολεπτομέρειες που συχνά μας διαφεύγουν, αυτό το τόξο δυναμώνει. Να θυμίσω ότι ο νέος Μολδαβός πρόεδρος είναι φιλορωσικής κατεύθυνσης. Ο νέος Βούλγαρος πρόεδρος είναι φιλορωσικής κατεύθυνσης. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο στο δεύτερο γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών να έχουμε αντιμέτωπους την κυρία Λεπέν και τον κύριο Φιγιόν, που και οι δύο έχουν εκδηλωθεί ενάντια στις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Ρωσία. Δηλαδή, αλλάζει λοιπόν και η κατάσταση σε σχέση και με την επιρροή της Ρωσίας στο εσωτερικό της Ευρώπης. Ναι, διότι απέδειξε τώρα, μετά τον πόλεμο στη Συρία, ότι έχει πλέον ένα λόγο, έτσι, διεκδικεί μάλλον παίκτη, διεθνούς παίκτη. Κατά τη δική μου εκτίμηση, η Ρωσία δεν φιλοδοξεί να αντικαταστήσει την υπερδύναμη, γιατί ξέρει ότι δεν μπορεί. Επιδιώκει πέρα από ένα ισχυρό περιφερειακό ρόλο που είχε, να αναδειχθεί σε ακόμα μεγαλύτερο διεθνή παίκτη. Τώρα, τι γίνεται παρακάτω, γιατί λέμε για το ενδεχόμενο κοινής αντιμετώπισης. Νομίζω ότι ο κ. Χαραλάμπης το έβαλε πολύ επιτυχημένα. Έχουμε μπροστά μας γερμανικές εκλογές. Πρόσφατα συνέβη μια κρίσιμη πολιτική εξέλιξη στο Ευρωκοινοβούλιο, με αφορμή την εκλογή του νέου Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου. Ανασχηματίστηκαν τα μπλοκ. Ο μεγάλος συνασπισμός έσπασε. Η Χριστιανοδημοκρατία, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, κατέληξε σε σύμφωνο με τους Ευρωπαίους Φιλελεύθερους, όχι μόνο για την εκλογή του Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά για όλα τα κορυφαία ζητήματα που θα διαπραγματευτεί η Ένωση το 2017. Και από την άλλη, είχαμε στη βάση υποψηφιότητας του κ. Πιτέλα ένα μπλοκ που στην τελευταία ψηφοφορία τον ψήφισε απαρτιζόμενο από την αριστερά, τους Πράσινους και τους Σοσιαλδημοκράτες. Προκύπτει λοιπόν ένα κρίσιμο ερώτημα εν ώψη των γερμανικών εκλογών. Και με αφορμή την ηγεσία του κυρίου Σούλτς στον προεκλογικό αγώνα του S5. Αυτή τη στιγμή έχουμε στα χέρια μας κάποιες δημοσκοπήσεις από τη Γερμανία, οι οποίες λένε, να το πω λίγο απλοϊκά, ότι ένα μπλοκ χριστιανοδημοκρατών και φιλελευθέρων του FDP, που από ό,τι φαίνεται θα ξαναμπούν στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο, είναι γύρω στο 37-38% αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αύριο δεν μπορούμε να ξέρουμε. Από την άλλη, έχουμε ένα, να το βάλω έτσι απλοϊκά, αθρηστικά, ένα μπλοκ, το S5 των Πρασίνων και της Αριστεράς, που φτάνει έως και το 41%. Εδώ λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, το ιστορικό δίλημα είναι στο κεφάλι των σοσιαλδημοκρατών, όχι μόνο της Γερμανίας, αλλά ξεκινώντας από εκεί. Και είναι αν θα συνεχίσει ως πολιτικό ρεύμα, το οποίο συνεχώς απαξιώνεται επειδή ακριβώς προσδέθηκε στο άρμα του νεοφιλελευθερισμού, να υπηρετεί αυτή τη στρατηγική του μεγάλου συνασπισμού, ή αν θα κάνει ένα ιστορικό βήμα προς τα αριστερά, ούτως ώστε να αλλάξει ο συσχετισμός δύναμης στην ίδια τη Γερμανία πια,
και όχι συζητώντας αφηρημένα. Επίσης υπάρχει και μεταβλητή το AFD, επειδή αναφέρθηκε ο κύριος Παπάς. Να πω το εξής, γιατί το σχέτισε με την εκλογή Τραμπ. Η αντιπροσφυγική ατζέντα του Τραμπ, ας μην έχουμε ψευδεστήσεις ότι δεν θα ενισχύσει τις αντιπροσφυγικές ακροδεξίες δυνάμεις στην Ευρώπη. Η AfD είναι ήδη στο 15%, διεκδικεί να είναι δεύτερο κόμμα στην Ανατολική Γερμανία, στα κρατήδια της Ανατολικής Γερμανίας, και θα ενισχυθεί κατά τη γνώμη μου από την Ισλαμοφοβία της διοίκησης Τραμπ, και αυτό πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη, ξεκινώντας από τη Γερμανία αλλά και για άλλες χώρες, γιατί έρχονται οι γαλλικές εκλογές και βλέπω πολλούς νεοφιλελεύθερους σίγουρους ότι θα βγει μια κεντροδεξιά εκδοχή, αλλά εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρος. Θα... Νομίζω ναι, ότι ναι. Αν θέλουμε, αν θέλουμε να δούμε ποιος είναι αυτός αυτή τη στιγμή ο σχεδιασμός του νεοφιλελεύθερου συντηρητισμού, ας παρακολουθήσουμε την ομιλία της κυρίας Μέη στη Φιλαδέλφια, ένα σεμινάριο πραγματικά. Το ιδεώδες, το καινούριο σχέδιο λέγεται National Renewal, Εθνική Ανανέωση, αυτό επανλάμβανε στη Φιλαδέλφια και έχει όλες τις πλευρές. Και για τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου που θέλει να κάνει το Ηνωμένο Βασίλειο με την Αμερική και για το 2% ως υποχρέωση, 2% του ΑΕΠ υποχρέωση να πληρώνουν οι χώρες για την ασφάλειά τους και το ΝΑΤΟ και μια επικριτική ματιά ως προς το, τη σχέση Δύσης και Πούτιν αλλά και ένα νέο δόγμα για τις επεμβάσεις. Αντίβαρο σε αυτό το βάρβαρο καινούριο σχέδιο δεν είναι περισσότερος νεοφιλελευθερισμός με την παγκοσμιοποιημένη του μορφή, είναι η δημοκρατική επανίδρυση της Ευρώπης και αυτή περνάει μέσα από την ήττα των νεοφιλελεύθερων δυνάμεων.